Κάποια ανοιχτή ήταν τον πρόεδρο, παιδιά. Μέρι, λίγο. Μέρι, Μέρι. Πρόεδρε, ένα βήμα πιο μπροστά λίγο. Θέλησα να βρεθώ απευθείας από το Παρίσι εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο Αρκαλοχώρι, κοντά στους συντοπίτες μου για να επιθεωρήσω ο ίδιος τις ζημιές από τον χθεσινό σεισμό. Να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του συμπολίτη μας που τόσο άδικα χάθηκε χθες και να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Είχαμε την ευκαιρία με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν εδώ πέρα στο Αρκαλοχώρι, να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση της κατάστασης που επικρατεί και να πάρουμε αποφάσεις σχετικά με τα άμεσα μέτρα στήριξης των δύο δήμων που έχουν πληγεί. Θέλω να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή ο νέος υπουργός πολιτικής προστασίας, αλλά και οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί υποδομών, αλλά και ο υπουργός επικρατείας αρμόδιος στην κρατική αρρωγή βρέθηκαν εδώ πέρα στην Κρήτη. Και αμέσως σε επόμενες ώρες θα υπάρξει και μια συνέντευξη τύπου όπου θα εξεγερθούν τα συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των περιοχών που επλήγησαν. Όπως γνωρίζετε, η ελληνική πολιτεία πια διαθέτει ένα πλαίσιο κρατικής αρρωγής, το οποίο παρέχει ουσιαστική και γρήγορη στήριξη σε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πέσει θύματα φυσικών καταστροφών. Είναι το πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Εύβοια, θα ενεργοποιηθεί άμεσα. Αυτό σημαίνει ότι ένας συμπολίτης μας ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του, εφόσον έχει γκρεμιστεί ή γίνεται καταφυστέο, θα μπορεί να προσδοκά άμεσα να πάρει από το κράτος 20.000 ευρώ, 14.000 στεγαστική συνδρομή και 6.000 σε κρατική αρρωγή και αναλόγως διαμορφώνονται και τα ποσά σε σχέση με την έκταση της ζημιάς που κάποιος έχει υποστεί. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αναλυτικά και με τον Δήμαρχο. Έχει ήδη εκταμιευθεί άμεση ενίσχυση ύψους 1 εκατομμύριο για τους δύο δήμους ώστε να μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση να κινηθεί άμεσα να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της. Μεριμνούμε για το ζήτημα της στέγης. Κινούμαστε σε 3 διαφορετικούς δρόμους. Πρώτον, προσωρινή στέγη, και όταν εννοώ προσωρινή, εννοώ στέγη κάλυψη αναγκών κάποιων λίγων ημερών σε σκηνές, προμήθεια οικίσκων, κυρίως για τους συμπολίτες μας, τους μικρότερους οικισμούς, οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν κοντά στις εστίες τους. Και θα αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα εστίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχουμε άδεια νοικιασμένα διαμερίσματα στο Ηράκλειο, τα οποία μπορούν να καλύψουν άμεσα ανάγκη στέγασης συμπολιτών μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους. Αντιμετωπίζουμε και τα ζητήματα που αφορούν τα σχολεία. Δυστυχώς έχουμε σημαντικές ζημίες στα σχολεία μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα το Υπουργείο Υποδομών να στείλει τα σχετικά κοντέινερ, τα οποία σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθούν για αίθουσες διδασκαλίας. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά, ειδικά για τα μικρότερα παιδιά, τα οποία ταλαιπωρήθηκαν πολύ από την πανδημία, να ξαναβρεθούν εκτός των χώρων διδασκαλίας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε τα παιδιά να γυρίσουν στις αίθουσές τους το συντομότερο δυνατό και στο μεσοδιάστημα, αν αποτυχθεί να χρησιμοποιηθεί για λίγο χρόνο το εργαλείο της τηλεεκπαίδευσης, θα το κάνουμε και αυτό για να μην έχουμε μαθησιακά κενά. Θέλω να επαναλάβω ότι το κράτος σε όλες τις εκφάνσεις, το κεντρικό κράτος, η αποκεντρωμένη διοίκηση, η περιφέρεια, η Δήμη, είναι σε απόλυτο συντονισμό για να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη φυσική καταστροφή. Μας έχουν βρει αρκετές τα τελευταία 2 χρόνια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε πια να κινούμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά. Και βέβαια να προσθέσω τελειώνοντας ότι επειδή μέσα από κάθε τέτοια φυσική καταστροφή γεννιούνται και ευκαιρίες, είναι μια ευκαιρία, αγαπητέ μου Δήμαρχε, μέσα από το ειδικό χωρικό σχέδιο, το οποίο ούτως ή αλλιώς δρομολογείς, αλλά και μέσα από το γενικό πολεμικό σχέδιο, να δούμε παρεμβάσεις, ειδικά στο Αρκαλοχώρι, που θα βελτιώσουν την οργάνωση της ίδιας της πόλης, θα την κάνουν πιο όμορφη, πιο λειτουργική, το στομότερο δυνατόν. Και πάλι να ευχαριστήσω όλους τους συντοπίτες μου για την κατανόηση. Ξέρω πόσο δύσκολο, πόσο άγριο είναι το φαινόμενο του σεισμού. Είμαστε μια χώρα σεισμογενής. Μαθαίνουμε να ζούμε με αυτά τα
με αυτά τα φαινόμενα, αλλά θα το ξεπεράσουμε και αυτό, και θα ξαναφτιαχτούν και τα σπίτια και οι υποδομές. Ευτυχώς δεν φαίνεται να έχουμε μεγάλη σημεία στις κρίσιμες υποδομές, και πάνω απ' όλα θα σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πού να στραφούν. Κάτι τελευταίο, αμέλησα να τονίσω τη στήριξη για τις επιχειρήσεις, θα τα εξηγήσει αναλυτικά μετά και ο κ. Τριαντόπουλος. Επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία τους ατύχουν κρατικής αγωγής, και είμαστε ήδη σε συνεννόηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, έτσι ώστε και το τραπεζικό σύστημα να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε δανειολήπτες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και κάτι τελευταίο, για όσους από εσάς έχετε ήδη πάρει τα εκαθαριστικά του ΕΜΦΙΑ, όποιος έχει ζημιά δεν θα πληρώσει ΕΜΦΙΑ ούτε για το 2021, ούτε για το 2022, ούτε για το 2023. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, έχουμε επισκεφτεί πολλές περιοχές. Είναι πάντα σκληρό πράγμα. Ο σεισμός εδώ στο Αρτολοχώρι, είναι σαφές ότι έχουν γίνει πολλές ζημιές. Πρέπει να ξεπεράσουμε το αρχικό σοκ. Η εκτίμησή μας, μιλώντας και με τον κύριο Λέκα, είναι ότι έχουμε πια μια αποκλιμάκωση του φαινομένου. Η σεισμική ακολουθία φαίνεται να είναι η αναμενόμενη. Οι πολίτες περιμένουν από το κράτος να είναι κοντά τους όταν το έχουν ανάγκη. Και αυτό θα κάνουμε και σε αυτή τη φυσική καταστροφή. Νέα σπίτια θα φτάσει το ύψος των αποζημιώσεων. Θα το δούμε αυτό. Δεν υπάρχει πλαφόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε αποθέματα στον κρατικό προϋπολογισμό να μπορούμε να καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες. Να μην σας απασχολεί αυτό. Νέα σπίτια για τους πληγέντες ή νέες φρεγάτες? Νέες φρεγάτες σίγουρα και νέα σπίτια. Το ένα δεν υποκαθιστά το άλλο.